είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εστιάζει στην εξοικονόμηση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα απόβλητα. Πρόκειται για το πρωτοποριακό πρόγραμμα που υλοποιεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΙΑ στο Ρέθυμνο. Αυτό που έχει εγκατασταθεί εδώ είναι ένα σύστημα που λέγεται μικροκοσκίνηση. Έχει ένα σύστημα, βλέπετε έναν ημάντα, φαίνεται στο πάνω μέρος το οποίο γυρίζει, ο οποίος ημάντας στην ουσία διηθεί το λίμα, τα απόβλητα, και παράγει τα στερά που βλέπετε και βγαίνουν από αυτό το σύστημα. Και μετά το υπόλοιπο υγρό, το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα πολλά στερεά, πηγαίνει για επεξεργασία στο βιολογικό καθαρισμό. Στους χώρους της δημοτικής επιχείρησης, η ομάδα του καθηγητή από το Πολυτεχνείο Πέτρου Γκίκα έχει ήδη καταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό, μέσω του οποίου τα λίμματα επεξεργάζονται, μειώνεται κατά πολύ η υγρασία τους, μετατρέπονται σε αέριο, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της ΔΕΙΑΡ. Περιμένουμε στους επόμενους 3 μήνες, εδώ αυτό το σημείο, να έχουν αισθηθεί όλα τα μηχανήματα και να δουλεύει κανονικά, δηλαδή να παράγουμε την ενέργεια που θέλουμε. Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των βιοστερεών με χρήση συνδυασμού των πρωτοποριακών τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Μέθοδοι οι οποίοι παρουσιάστηκαν από τον ίδιο τον καθηγητή σε ομάδα φοιτητών του Πολυτεχνείου που βρέθηκε στη ΔΕΙΑΡ, στην οποία μάλιστα έχει στηθεί και ένα σύγχρονο εργαστήριο σε τροχόσπιτο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος. Είναι ένα φορητό εργαστήριο, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο μέσα. Και το έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ ασφαλώς για τις ανάγκες του προγράμματος, να κάνουμε αναλύσεις, μπορούμε να κάνουμε ό,τι αναλύσεις θέλουμε για το πρόγραμμα μέσα σε αυτό το τροχόσπιτο. Είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο τροχόσπιτο και νομίζω από τα πρώτα στην Ελλάδα που είναι έτσι αυτόνομα εργαστήρια, τα οποία μπορούν να είναι και κινητά. Συμπερασματικά, είναι ένα εγχείρημα τομή που θα υπηρετήσει αποτελεσματικά δύο σημαντικούς άξονες, τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο σκέλος της εξοικονόμησης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα θα αποσυμφορήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων της ΔΕΙΑΡ. Είναι, έχουμε μια σημαντική υποχρέωση από το πρόγραμμα να τη λειτουργήσουμε για 3 χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά εφόσον η εγκατάσταση αποδίδει και είμαστε ικανοποιημένοι, δεν έχει κανείς λόγο να σταματήσει κάτι να δουλεύει κάποιος, το οποίο παράγει, φέρνει έσοδα. Ότι αυτή τη στιγμή η εγκατάσταση παίρνει περίπου το 1/3 της παροχής της ΔΕΙΑΡ, έτσι, αν θέλει κάποιος και σε λίμματα, ναι. Το σύστημα μας είναι σχεδιασμένο έτσι, εκτός από τη μικροσχάρα που θα πρέπει να μπουν άλλες 2 μικροσχάρες, αυτό το σύστημα που είδαμε εδώ, που θα μπορεί να λειτουργήσει και να πάρει και όλη την παροχή αν χρειαστεί.